Μοιραζόμαστε όμως με όλους εσάς μια ενότητα που πολύ αγαπάμε. Την ενότητα ομιλείται ελληνικά. Με διαφορετικές πτυχές και στιγμές και φράσεις και εκφράσεις και γνωμικά και πολλά πολλά τα οποία έχουν προκύψει και αποτυπώνουν τελικά μέσα από τη γλώσσα μας την ιστορία μας. Την ιστορία του τόπου μας. Αυτή τη φορά η Μαρία χτυπάει με κάτι διαφορετικό. Με ιστορικά, γνωμικά και φράσεις. Ακριβώς. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι η ελληνική γλώσσα είναι εμπλουτισμένη με γνωμικά, με φράσεις, πόσο μάλλον γνωμικά που αφορούν την ιστορία μας. Ιστορικά, γνωμικά, τα οποία εξιστορούν, αν θέλεις, κάποια σημαντικά γεγονότα, κάποιες σημαντικές προσωπικότητες που έχουν περάσει από την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό. Έχουμε συγκεντρώσει μερικές, Ιωάννα. Πάμε πίσω στον αρχαίο πολιτισμό, στην αρχαία Σπάρτη και στην αρχαία Ελλάδα. Προ Χριστού, σιγά σιγά θα βλέπουμε και άλλες στην πορεία, οπότε... Μέχρι να φτάσουμε στο μετά Χριστόν, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε για να τα σχολιάσουμε. Η ιστορία ενός τόπου αποτυπώνεται μέσα από τον γραπτό και προφορικό του λόγο. Ο προφορικός λόγος της ελληνικής γλώσσας είναι εμπλουτισμένος από γνωμικά και φράσεις που μαρτυρούν γεγονότα της ιστορίας του τόπου μας. Πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, στην κλασική περίοδο, η αναδυόμενη στρατιωτική δύναμη της αρχαίας Σπάρτης είναι γεγονός. Η σπαρτιατική αγωγή των παιδιών είναι το ίδιο γνωστή, όπως και η έκφραση με την οποία η μητέρα, χωρίς συναισθηματισμούς, αποχαιρετούσε το παιδί για τη μάχη, δίνοντάς του την ασπίδα. «Ήταν η επιτάς», του έλεγε και τον προειδοποιούσε. «Ή με αυτήν την ασπίδα θα γυρίσεις νικητής ή πάνω σε αυτήν νεκρός». Ενώ ο γνωστός σε όλους μας γενναίος βασιλιάς των Σπαρτιατών, ο Λεωνίδας από τους 300, στη μάχη των Θερμοπυλών αναφώνησε με τιμή και καμάρι την έκφραση «Μολόν λαβέ», «Κοινώς ελάτε να τα πάρετε», απευθυνόμενος στους κήρυκες των Περσών. Φτάνοντας στην άνθηση των επιστημών στην αρχαία Ελλάδα, ο Αρχιμίδης, μία από τις μεγαλύτερες μαθηματικές ιδιοφυΐες όλων των εποχών, αλλά και από τους λαμπρότερους επιστήμονες της κλασικής εποχής, όταν ανακάλυψε την αρχή περί της άνωσης, δεν μπόρεσε να περιορίσει τον ενθουσιασμό του. Ο απαράμιλος αυτός ενθουσιασμός στιγματίστηκε από το γνωστό σε όλους μας «έβρικα-έβρικα». Και εμείς, ομολογουμένως, βρήκαμε, βρίσκουμε και θα βρίσκουμε τι εστί η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός. Και βέβαια το «ήταν ή επιτάς», που το χρησιμοποιούμε όπως και τις υπόλοιπες, δηλαδή φράσεις, εκφράσεις, γενικά γνωμικά τα οποία χρησιμοποιούμε, πολλές φορές δεν γνωρίζουμε καταρχήν από πού προέρχονται, καταρχήν τι υποδηλούν. Δυστυχώς σημαίνει γι' αυτό. Και δεν αναζητάμε και λίγο πιο βαθιά τη ρίζα, την ετυμολογία. Το «ήταν η επιτάς», για παράδειγμα, που σημαίνει στη δωρική διάλεκτο, μια εκτεταμένη χρήση τελικά αρχαιοελληνική διάλεκτο, ήταν η αντικατάσταση του «α» με το «η». Δηλαδή, ή «την», που είναι η αιτητική, ή «αυτήν θα μου φέρετε», την αντωνυμία, «ήταν», οπότε γραφόταν, ή «επιτάς», ή «επί αυτής». Άρα, όπου το «α», φανταστείτε ότι είναι το «η» και παίζει με την αντωνυμία. Φοβερό, εκπληκτικό, όπως επίσης για να κάνουμε και λίγο αυτά τα σχόλια που μου αρέσει πάρα πολύ να μοιραζόμαστε με τον κόσμο, το «Μολόν Λαβέ», από την ιστορική μάχη των Θερμοπυλών το 480 π.Χ. και βέβαια καταγράφηκε από τον αρχαίο Έλληνα συγγραφέα τον Πλούταρχο στα ηθικά του, «Μολόν Λαβέ, αφού ή εφόσον έρθεις πάρετα». Σαν να τον προκαλούσε και σαν να του έλεγε, ας πούμε, ότι κοίταξε να δεις, αν και εφόσον τα καταφέρεις, ορίστε, σου βγάζω το καπέλο. Ετυμολογικά λοιπόν το «έλα να το πάρεις», το «μολόν», προέρχεται από το ρήμα «βλόσκο», που σημαίνει πηγαίνω, έρχομαι, φτάνω, περνώ. Το θυμόμαστε όλοι που και το θυμόμαστε με δυσκολία, γιατί μας είχε κάνει λίγο τη ζωή πατίνη. Το «λαβέ», αόριστος β, προστακτική. Θέλω να πω ότι όλα αυτά, άμα δεν τα ψάξεις και δεν τα γνωρίζεις, μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις εσφαλμένα και να τα αναπαράξεις με τέτοιο τρόπο που οι άλλοι να τα ενσωματώσουν επίσης στη δική τους γλώσσα και στις δικές τους καθημερινές εκφράσεις. Το «έβρικα-έβρικα» φυσικά στον Αρχιμίδη. Και κάποτε είχα ακούσει κάτι το οποίο δεν μου είχε αρέσει. Παραφράζοντας όλο αυτό, χρησιμοποιώντας το όμως οι νεότεροι, θέλοντας να δείξουν μια διάθεση έτσι αστεϊσμού, «έβρικα-έβρικα», τι έβρικες, Αρχιμίδη, μου λέει. Το σαπούνι στην πανιέρα μου, ας πούμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Ναι. Ακόμα και αυτός όμως ο τρόπος που κάποτε το είχαμε συζητήσει και το είχαμε σχολιάσει με μια παρέα φίλων σαν φοιτητές. Δεν συζητούσαμε μόνο αυτά, λέγαμε κι άλλα. ήταν ένας τρόπος, μια δική μου θέση, ότι ακόμα και με αυτόν τον τρόπο που μπορεί να φαίνεται λίγο σαν ασέβεια σε ότι υπάρχει, σαν ασέβεια στη γλώσσα, διαφωνώ ως έναν βαθμό με την έννοια ότι σημασία έχει να ξέρουμε να τα χρησιμοποιούμε και να ξέρουμε να τα προφέρουμε.
Καλό όμως είναι να τα ενσωματώνουμε, ναι, εμείς οι νέοι. Από την άλλη όμως να μην ξεχνάμε, σίγουρα να σεβόμαστε και να βρίσκουμε το πώς προέκυψε. Δεν σας δημιουργείται αυτή η απορία. Ακόμα και ονόματα οδών, ακόμα και ονόματα ανθρώπων, αν θέλετε, πολλές φορές, αλλά κυρίως και φράσεις, εκφράσεις, τις οποίες χρησιμοποιούμε, πώς ήρθαν, πώς προέκυψαν. Αυτό εμείς, επειδή το έχουμε σαν μέλημα, να ξέρετε ότι θα φροντίζουμε και ελπίζουμε να σας βρίσκουμε και εσάς σύμφωνους και θετικά προσκύμενους σε αυτή τη διαδικασία ανακάλυψης της γλώσσας μας και τελικά της ιστορίας μας. Ομιλείτε ελληνικά. Πολύ μου αρέσει. Μπράβο, Μαρία. Ευχαριστώ και θα συνεχίσουμε και θα βρούμε κι άλλα και πιο λόγιες εκφράσεις, όχι μόνο ιστορικές, γιατί πολλοί όταν ακούν ιστορικές φράσεις λίγο τους πιάνεται η καρδούλα, αλλά εμείς θα το πάμε και σε πιο απλά πράγματα. Απλά είναι αυτά τα πράγματα. Ναι. Και είναι πράγματα και λέξεις και έννοιες και φράσεις που χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη. Αυτό είναι το σημαντικό. Δια του λόγου το ασφαλές ή για του λόγου το αληθές. Το ασφαλές, κάνουμε την επανάληψη από την προηγούμενη φορά που είχαμε το μήνυμα στα ελληνικά. Δεν είναι ιερά εξέταση. Θα γράψουμε και τεστ. Ούτε λαϊκό δικαστήριο. Αν τα επαναλαμβάνεις όμως, τα εμπεδώνεις. Ναι, και σίγουρο, αν τα χρησιμοποιείς, τα συνηθίζεις, άρα τα αφομοιώνεις, τα κάνεις δικά σου. Άρα τι σημαίνει ότι εξελίσσεσαι. Σωστά. Λοιπόν, και μας αρέσει η εξέλιξη. Όσο ζεις. Και μας αρέσει. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε και μιας και λέμε για το όσο ζεις μαθαίνεις και cognito ergo sum και πολλά άλλα, να πάμε και λίγο στις λατινικές φράσεις, εκφράσεις και στους φίλους μας τους λατινούς. Θα πιάσουμε και αυτά τα μονοπάτια νομίζω. Χρειάζεται. Και ξέρετε γιατί χρειάζεται. Γιατί με έναν τρόπο τόσο απλό, χωρίς να σας φαίνεται βουνό και ογκώδες, γιατί ποτέ ίσως να μην έχει βρεθεί κάποιος να σας πει βρέση. Είναι αυτό και αυτό και αυτό. Απλά είναι τα πράγματα στην ελληνική γλώσσα. Απλά είναι τα πράγματα γενικά και στη ζωή. Αλλά δεν το συζητήσουμε τώρα. Θα το συζητάμε όμως κάθε μέρα.